Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας, Δευτέρα σήμερα 16 Οκτωβρίου. Ακούμε τίτλους επικαιρότητας και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Ξεκίνησε ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, από ποια ηλικία πρέπει να γίνεται. Νέες αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πρόστιμα ανάλογα με το εισόδημα του παραβάτη, αύξηση των ορίων ταχύτητας. Αποχή των δικηγόρων για ένα δήμερο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Καθώς βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου και άλλαξε ο καιρός, ξεκίνησε και ο αντιγρυπικός εμβολιασμός για τις ευπαθείς ομάδες, ώστε να ελαχιστοποιηθούν όσο γίνεται τα δυσάρεστα συμπτώματα της γρήπης. Η προστασία από το εμβόλιο διαρκεί περίπου 3 μήνες. Από τα μέσα Οκτωβρίου ξεκινούν τα αντιγρυπικά εμβόλια, κυρίως όμως το Νοέμβριο γίνονται περισσότερα για να καλύψουν το διάστημα του χειμώνα, όπου η γρήπη βρίσκεται σε έξαρση. Όπως και κάθε χρόνο, είναι εποχή τους βέβαια, άρχισαν να κάνουν οι εμβολιασμοί κατά της γρήπης, αφορούν τη γρήπη βέβαια. Κάνουν άτομα τα οποία είναι πάνω από 60 χρόνων, αυτά που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιοπάθειες, σαχαρωδής διαβήτης, κάποια νοσήματα του αιμοποιητικού, δερμανοκυταρική ανεμία, νεφροπαθείς, γενικά βεβαρημένα και μεγάλα ηλικιωμένα άτομα. Βέβαια, υπάρχει τάση στον κόσμο να κάνουν εμβόλια από το καλοκαίρι, αρχίζουν από τον Αύγουστο να μας ζητάνε εμβόλια. Βέβαια, είναι εκτός εποχής. Ακόμη και τώρα λέμε, είναι νωρίς ακόμη. Ίσως καλύτερα θα ήταν τον άλλο μήνα να τα κάνουν, μέσα στο Νοέμβριο, τέλος του Νοεμβρίου. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, επιδημίες έρχονται συνήθως το χειμώνα. Το εμβόλιο κρατάει περίπου 3 μήνες. Οπότε, όσο πιο νωρίς θα κάνει, τόσο πιο νωρίς θα είναι ακάλυπτος. Βέβαια, οι ηλικιωμένοι, σας είπα ότι ξεκινάνε το Σεπτέμβριο ακόμη να ζητάνε εμβόλια. Όλα τα νοσήματα, όλες οι ιώσεις δεν είναι γρήπη. Έτσι, μπερδεύει ο κόσμος τη γρήπη με άλλες ιώσεις. Είναι πολλές κατηγορίες ιών που προσβάλλουν τον πληθυσμό αυτή την εποχή και αργότερα. Έτσι, ρινοί, κοινοκριολόγημα, χιλιδιό, όλα δεν είναι γρήπη. Η γρήπη είναι ειδικός ιός. Φέτος το εμβόλιο είναι και πιο ενισχυμένο, είναι τέτρα εμβόλιο, πιάνει 4 στελέχη. Κάθε χρόνο αλλάζουν τα στελέχη, γιατί η γρήπη δεν είναι ένας ιός, είναι ομάδα ιών. Η διαδικασία είναι απλή και μπορεί όποιος το επιθυμεί να κάνει το αντιγρυπτικό εμβόλιο, όπως ανέφερε ο κ. Κυριάννης. Η διαδικασία έρχεται στο κέντρο υγείας ή στο περιφερειακό του ιατρείου ή στο γιατρό του έξω, περιμένει τη σειρά του και ζητάει το εμβόλιο. Υπάρχει τμήμα εμβολιασμών, βέβαια δεν πρέπει να είναι ασθένειες, έτσι. Να μην έχει πυρετό, να μην έχει συνάχη, να μην είναι γενικά προσβεβλημένος από άλλο ιό. Τα εμβόλια όλα είναι άνευ συμμετοχής και της γρήπης και τα άλλα εμβόλια όπως το έρπη ζωστήρα και το πρεβενάρ που είναι για το πνευμονιόκοκο. Όλα αυτά είναι άνευ συμμετοχής. Βέβαια, της γρήπης γίνονται κάθε χρόνο. Κάποια άλλα εμβόλια γίνονται ανά πενταετία ή εφάπαξ. Έτσι, σε αυτό ρωτάει ο ασθενής τον γιατρό τι εμβόλιο να κάνει και πότε και πόσο κρατάει ένα εμβόλιο. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο δικαιούνται να κάνουν και οι ανασφάλιστοι. Αντιγρυπτικό εμβόλιο κάνετε? Όχι. Θα κάνετε? Θα κάνουμε. Πότε περίπου κάνετε? Τώρα τον Νοέμβριο. Κάθε χρόνο κάνετε? Ναι, τώρα 2 χρόνια που κάναμε. Εγώ τώρα είμαι γερέξιμα, αλλά θα κάνω πάλι. Κάνει να κάνω. Τέτοια εποχή. Κάνουμε, ναι. Κάθε χρόνο. Σας προστατεύει αυτό? Για 2-3 μήνες, ναι. Δεν έχω κάνει. Κάνετε? Φέτος λέω να κάνω. Εμβόλιο? Ναι. Δεν έκανα εμβόλιο. Θα κάνετε? Θα κάνει η κερά μου. Έχω το φιλιάριο μέσα να μου γράψει ο γιατρός για να κάνω αντιγρυπτικό εμβόλιο. Ναι, και οι ανασφάλιστοι πλέον φάρμακα δικαιούνται κανονικά. Και τα εμβόλια και τα άλλα φάρμακα. Οπότε συνταγογραφούνται κανονικά. Είτε είναι ασφαλισμένος κάποιος είτε δεν είναι. Το μόνο πρόβλημα στους ανασφάλιστους είναι άλλα υλικά που κάποια υλικά χορηγούνται από τα νοσοκομεία. Αλλά από τα φαρμακεία χορηγούνται και τα εμβόλια και τα φάρμακα. Αλλαγές στα ποσά καταβολής προστίμων για τροχές παραβάσεις. Σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπύριτζης, μιλώντας στην ΕΡΤ, το νομοσχέδιο για το νέο ΚΟΚ που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή θα προβλέπει την επιβολή ενός προστίμου βάσης, το οποίο θα αυξάνεται στη συνέχεια με βάση τα οικονομικά στοιχεία του παραβάτη. Τα οποία θα δρούνται μέσω του συστήματος τάξης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα, αναμένεται και αύξηση του ορίου ταχύτητας στις εθνικές όδους. Το ύψος των εισοδημάτων του παραβάτη θα καθορίζει και το τελικό ποσό του προστίμου για τις τροχές παραβάσεις.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Πύρτης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στις προτινόμενες αλλαγές του νομοσχεδίου που θα έρθει στη Βουλή. Το ύψος των εισοδημάτων του παραβάτη θα καθορίζει και το τελικό ποσό του προστίμου για τις τροχές παραβάσεις. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Πύρτης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στις προτινόμενες αλλαγές του νομοσχεδίου που θα έρθει στη Βουλή. Για αυτό το θέμα πρέπει να γίνει μια μεγάλη διαβούλευση και για την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων με την επιτροπή, τη θεσμική επιτροπή που υπάρχει για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Είναι εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες παραβάσεις. Και δεν μπορεί για κάθε μία από τις χιλιάδες παραβάσεις να έχουμε ένα διαφορετικό πρόστιμο και μια διαφορετική αντίληψη για να μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό και στον οδηγό και στον πολίτη. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο να γίνει, γιατί η κυρία έτσι όπως είναι και η οικονομία γενικά, πιστεύω ότι θα βοηθήσει καλύτερα όλους να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε ανάλογα στο κάθε πρόστιμο. Πολύ καλό. Πολύ καλό, ρε Παλικά. Δεν θα βγάζουμε τίποτα. Αφού είμαστε ταπεί, δεν έχουμε δουλειά τίποτα, πεθαμένα είναι όλα. Το βρίσκω λίγο λογικό. Το βρίσκω λίγο λογικό. Παράλληλα υπάρχει πρόταση και για αύξηση των ορίων ταχύτητας. Αυτό είναι καλό. Γιατί, εντάξει, για κάποιους που έχουν καλύτερα αυτοκίνητα, ας πούμε, μπορούν να τρέξουν περισσότερο. Εντάξει, για θέμα ασφάλειας τώρα, δεν ξέρω τι να πω. Καλύτερα, οι δρόμοι μας δεν είναι και οι καλύτεροι στον κόσμο, αλλά τουλάχιστον στην Εθνική Οδό είναι κάποια κομμάτια που είναι καλά και μπορούν να ανεβούν τα όρια ταχύτητας. Είναι καλό, ένα πρωτοτύπο, ένα πλεονέκτημα. Αλλά τα 150 είναι και λίγο πολλά. Καλύτερα σίγουρα πράγματα, να λέμε την αλήθεια, 120 maximum, 130 τρώγεται, ανάλογα και με τους δρόμους, έτσι. Βεβαίως πρέπει να γίνει αύξηση στα ορία ταχύτητας, ειδικά στους αυτοκινητόδρομους που είναι ασφαλείς δρόμοι για οδήγηση, αλλά πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την κατάσταση του οχήματός μας, πρέπει να έχει περάσει το κταίο, πρέπει να έχει κάνει το προβλεπόμενο σέρβις, να έχει καλά ελαστικά, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα καινούργια όρια. Αυξάνονται τα όρια ταχύτητας, επιτέλους αποκτάμε κώδικα οδικής κυκλοφορίας για τα ποδήλατα, σήματα για τα ποδήλατα. Δεν έχουμε ποδηλατόδρομους, ωστόσο, κύριε Υπουργέ. Σε πολλά σημεία που έχουμε πάντως ποδηλατόδρομους. Είναι λίγα τα σημεία, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ποδηλάτες. Ναι, είναι όμως αμαρτία από το Θεό όταν γίνονται τέτοιες υποδομές και υπάρχει και τέτοια, αν θέλετε, ζήτηση από τους πολίτες και ζήλος να μην έχουμε κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μην έχουμε σήματα, να μην έχουμε παιδεία για τα ποδήλατα. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει και αφαίρεση διπλώματος για αντικοινωνικές συμπεριφορές. Ανάμεσα στις αντικοινωνικές συμπεριφορές περιλαμβάνεται το πέταμα του τσιγάρου και η στάθμευση σε ράμπα. Ότι υπάρχουν πραγματικά συμπεριφορές, κακές συνήθειες που σαν κοινωνία πρέπει να τις ξεπεράσουμε και αυτό πρέπει να γίνει αμοιβαία και από το κράτος, που πρέπει να έχει το απαραίτητο πλαίσιο, τις απαραίτητες υποδομές και από τους πολίτες. Ποιες είναι αυτές οι παραβάσεις, κύριε Υπουργέ, που μπορούν να ισχύσουν διοικητικά πρόστιμα και όχι οικονομικά? Μερικά παραδείγματα. Το να παρκάρουμε πάνω σε διαβάσεις για τα άτομα με ειδικά κινητικά προβλήματα, υπάρχει θέμα. Το να πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας και να ρίχνουμε έξω το τσιγάρο, το λέω επειδή είμαι βαρύς καπνιστής και μπορεί να το κάνω και εγώ πολλές φορές, και να καίμε τον άνθρωπο που είναι πάνω στη μοτοσυκλέτα ή τον άνθρωπο που είναι στο πίσω αυτοκίνητο, είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Απέχουν από τα καθήκοντά τους σήμερα και αύριο, 16-17 Οκτωβρίου, τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας για την αποτρόπαια δολοφονία του δικηγόρου Αθηνών Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Την απόφαση να προχωρήσουν σε επανελλαδική αποχή έλαβε η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων, που καταδικάζει το αποτρόπαιο γεγονός. Η τυφλή δολοφονία του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφυρόπουλου είναι ο λόγος της αποχής από τα καθήκοντά του των δικηγόρων όλης της χώρας σήμερα και αύριο. Σύσσωμος ο νομικός κόσμος της Ελλάδας καταδικάζει τη δολοφονία. Υπάρχει μία δολοφονία ενός συναδέλφου μας του Μιχάλη του Ζαφυρόπουλου, ναι, που ήταν δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο των Αθηνών. Παλαιότερα είχε διατελέσει γραμματέας και αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου της Αθήνας. Θεωρούμε ότι αυτή η σφαίρα που σκότωσε τον Ζαφυρόπουλο στράφηκε κατά της δικηγορίας και κατά του νομικού κόσμου της χώρας. Υπ' αυτή την έννοια, σαν ελάχιστος φόρος τιμής προς τον ίδιο, συμπαράσταση προς την οικογένειά του, αλλά και αντίδραση προς κάθε τυφλή βία, αποφασίσαμε, όπως όλος ο δικηγορικός κόσμος της χώρας,
να απέχουμε από τα καθήκοντά μας σήμερα και αύριο. Το γεγονός συντάραξε την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους δικηγόρους, οι οποίοι αισθάνονται πολλές φορές ανυπεράσπιστοι και εκτεθειμένοι σε κινδύνους. Αισθανόμαστε ανήσυχοι, αλλά δεν είναι, και είναι σπάνιο. Δεν έχει ξανασυμβεί με άλλον τρόπο. Θυμάστε κάποιον εισαγγελέα, θυμάστε κάποιους δικαστές, θυμάστε και εδώ είχε γίνει ένα επεισόδιο, όχι του ιδίου μεγέθους, κάτι ανάλογο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως υπερβαίνει τα όρια, υπερβαίνει τα ανεκτά όρια, υπερβαίνει κάθε όριο. Φυσικά και αισθανόμαστε ανασφαλείς, φυσικά και οι δικηγόροι οι οποίοι ασχολούνται προπαντός με υποθέσεις μεγάλου βεληνικού και ιδιαίτερα βαρύς υποθέσεις, θα πρέπει να αισθούν πάλι ασφάλεια. Τέτοια αποτρόπαια γεγονότα μπορούν να μετατρέψουν την ελληνική κοινωνία σε ζούγκλα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Χρήστος Καπετανίδης. Διότι αυτό το γεγονός νομίζω ότι οδηγεί σε διαφορετικούς δρόμους από όσους έχει συνηθίσει η ελληνική κοινωνία. Είναι τυφλή βία, είναι ένα γεγονός το οποίο έχει ενισχύσει όλο τον νομικό κόσμο της χώρας και φαντάζομαι και όλη την κοινωνία. Διότι έτσι γίνεται ζούγκλα η κοινωνία η ελληνική και με αυτό το γεγονός νομίζω ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου σε αυτά τα οποία εγκυμονούνται. Ελπίζω ότι αυτά τα οποία λέω να μην ισχύουν, αλλά πραγματικά οι δικηγόροι αισθανθήκαμε συγκλονισμένοι ύστερα από αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη στο συνάδελφό μας. Όλες οι νομικές ενώσεις της χώρας συμπαρίστανται στην εποχή των δικηγόρων και καταδικάζουν απερίφραστα το γεγονός της δολοφονίας του Μιχάλη Σαφυρόπουλου. Έχω την εντύπωση ότι όλοι πρέπει να συμπαρασταθούν και όλοι πρέπει να επικροτήσουν την ενέργεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, άλλωστε να ξέρετε ότι και όλες οι νομικές ενώσεις και των δικαστών και των εισαγγελέων και εισαγγελέων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων συμπαρίστανται και αντέδρασαν με κάποιον τρόπο σε αυτή την τυφλή βία η οποία εκτελήχθηκε και η οποία προκάλεσε σοκ στην ελληνική και στην διεθνή νομική κοινωνία. Τυχεία ξένων γλωσσών απονεμήθηκαν σε μαθητές φροντιστηρίων της περιοχής του βορειοτμήματος του Εύρου. Τα παιδιά επιβραβεύτηκαν για την προσπάθειά τους, με τα περισσότερα να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στις ξένες γλώσσες. Τα πτυχία που κατέκτησαν την προηγούμενη χρονιά παρέλαβαν μαθητές ιδιωτικών φροντιστηρίων. Εκατοντάδες παιδιά και γονείς συμμετείχαν σε εκδήλωση απονομής πτυχίων, δηλώνοντας την ικανοποίησή τους για τις σπουδές τους σε μία ξένη γλώσσα. Θα πρέπει να σκέφτονται και να θυμούνται οι γονείς ότι η ξένη γλώσσα δίνει μία βάση στα παιδιά για να φύγουν στο εξωτερικό, είτε για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, είτε για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους, και είναι ένα σημαντικό εφόδιο για τα παιδιά. Και για τους μεγάλους φυσικά, γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερους ενήλικες να μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα. Πήρα το πτυχίο της πρώτης τάξης, πρώτη χρονιά αγγλικών. Μου αρέσει να μαθαίνω αγγλικά. Είναι μια πολύ ωραία γλώσσα. Μαθαίνεις καινούργιες λέξεις. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ το τεστ, ήταν πάρα πολύ εύκολο. Για σένα που έχεις διαβάσει ήταν εύκολο πάντως. Ναι. Είμαι στο επίπεδο Β1, πήρα το pre-lower, ήρθα σήμερα για να πάρω το βραβείο μου. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και μου αρέσουν πάρα πολύ τα αγγλικά. Γιατί όταν ας πούμε μεγαλώσω και θέλω να πάω σε μια άλλη χώρα, θα μπορέσω έτσι να μιλήσω οτιδήποτε γλώσσα θέλω. Και πιο πολύ τα αγγλικά. Ξεκίνησα από μικρή τάξη, ξεκίνησα από τη Δευτέρα Δημοτικού. Ναι. Ήταν εύκολο να πάρεις το προφήσερση. Εντάξει, αυτό το συγκεκριμένο ήταν εύκολο. Τα υπόλοιπα, π.χ. Μίσιγκαν, ήταν λίγο πιο δύσκολα, γιατί έγραψα και γι' αυτά. Αλλά ναι, αυτό ήταν εύκολο. Στην εκδήλωση μίλησε για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και η λογοθεραπεύτρια Ζήσια Βασιλιάδου. Η κατάλληλη ηλικία εκμάθησης του προφορικού λόγου μιας ξένης γλώσσας είναι τα 4,5 έτη, ενώ για το γραπτό λόγο ξεκινάμε στα 8 έτη. Με την αλλαγή του καιρού και τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, άνθη και φυτά χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία. Ο καθαρισμός των ξερών φύλων, η μείωση του ποτίσματος, η προφύλαξη των λουλουδιών σε πιο ασφαλή και ζεστά σημεία είναι μεταξύ των εργασιών που απαιτούνται για την εποχή αυτή, ώστε να κρατηθούν ζωντανά τα φυτά και τα άνθη.
άνθη και φυτά που βρίσκονται έξω την εποχή αυτή χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες του επερχόμενου χειμώνα. Τα φυτά εσωτερικού χώρου, όπως καλά κάνανε οι περισσότεροι που τα είχαν έξω το καλοκαίρι, θα πρέπει να είναι κάτω από τέντες, όπως έχουμε πει, σε ημισκιερό έδαφος, σε δροσερό. Τώρα, εφόσον οι θερμοκρασίες έχουν αρχίσει και πέφτουν, καλό θα ήταν σιγά σιγά να τα βάζουμε μέσα στο σπίτι, αλλά αυτή η προσαρμογή να γίνει έτσι λίγο σταδιακά. Τι εννοούμε με αυτό? Δηλαδή, θα πρέπει να μην πηγαίνουν σε πολύ ζεστό χώρο, να μην είναι κοντά σε καλοριφέρ, να είναι λίγο απόμακρα και όσο το δυνατόν να είναι σε φωτεινό σημείο, τουλάχιστον τώρα για τις αρχές, έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε το πρόβλημα που έχουμε όταν ήταν έξω με σε πολύ φως, να μπουν τώρα σε πολύ σκοτεινό. Από εκεί και πέρα, ένα λίπασμα έτσι ισορροπημένο για αυτή την εποχή που είναι για πράσινα, γιατί κατ' εξοχήν στο σπίτι μας μέσα έχουμε πράσινα φυτά, τα οποία δεν κάνουν και πολλά λουλούδια. Και από εκεί και πέρα θα κοιτάμε το πότισμά τους να είναι αρκετά μικρό, δηλαδή και σε ποσότητα, αλλά και μια φορά την εβδομάδα πιστεύω τα αρκεί. Τα ανθοφόρα φυτά χρειάζονται διαφορετική περιποίηση και προφύλαξη από αυτά του εσωτερικού χώρου. Όσον αφορά για τα ανθοφόρα που έχουμε στα μπαλκόνια μας κατεξοχήν στην περιοχή μας, αυτά που είναι πολυετές θα πρέπει να κουρευτούν σε περίπου στο 1 τρίτο από ό,τι ήταν. Και από εκεί και πέρα και αυτά να μπουν σε ζεστό μέρος. Και εδώ δεν βάζουμε λίπασμα τώρα επειδή σε αυτήν την εποχή, γιατί αυτά θα πέσουν τώρα σε λίγο, ας πούμε, σε μια χειμέρια ανάρκη. Και προσέχουμε και εδώ, εδώ πλέον το νερό να είναι πολύ πολύ λιγότερο, δηλαδή όχι μια φορά την εβδομάδα όπως είναι στα φυτά εσωτερικού χώρου, αλλά μπορούμε να πάμε εδώ και μια φορά στις 15 ή και στις 20 μέρες. Να περάσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα και από Μάρτιο μετά τα ξαναβγάζουμε έξω, κάνουμε κάποιες μεταφυτεύσεις, τα βάζουμε σε μεγαλύτερες γλάστρες ή τα κάνουμε και μία λίπανση. Την εποχή αυτή ο βασιλιάς των λουλουδιών είναι το χρυσάνθημο, το οποίο ανθοφορεί και αντέχει στις αλλαγές θερμοκρασίας ακόμα και στις παγωνιές. Εντάξει, αυτή την εποχή κατεξοχήν ο Οκτώβριος είναι ο μήνας των χρυσανθέμων, μπορώ να πω. Γι' αυτό τα λένε και Άγιο Δημητριάτικα, τα λένε στην περιοχή μας. Είναι τα χρυσάνθεμα και από πιο μικρά είναι ο πανσές. Το πανσεδάκι υπάρχει με μεγάλο λουλούδι και με μικρό λουλουδάκι, τα οποία αντέχουν αυτά έξω, δηλαδή χωρίς να δεν παγώνουν. Αν μπουν τώρα και εγκλιματιστούν σιγά σιγά, δηλαδή, περνάνε το χειμώνα χωρίς να πάθουν τίποτα. Όσον αφορά και τα χρυσάνθεμα είναι πολυετές λουλούδια, δηλαδή μπορούμε να τα βάλουμε σε μεγάλες γλάστρες, στα μπαλκόνια μας, μπορούμε να τα βάλουμε στον κήπο μας κάτω. Έχουν μια ανθοφορία σχεδόν όλο το φθινόπωρο. Από εκεί και πέρα με τα πρώτα κρύα του Δεκεμβρίου ή του Ιανουαρίου καταστρέφεται το επάνω μέρος. Αλλά αυτό δεν μας πειράζει, γιατί από τον Απρίλιο και μετά, με το που πιάσουν οι ζέστες, ξαναπρασινίζουν και μας ανθίζουν ξανά το φθινόπωρο. Οι καταναλωτές μπορούν να προμηθεύονται χρυσάνθεμα σε μεγάλη ποικιλία χρωματική, με τις τιμές να είναι ιδιαίτερα προσιτές. Έχουμε δύο μεγέθη αυτή την εποχή χρυσάνθεμα. Είναι στα 2,5 ευρώ και στα 4. Στα 2,5 ευρώ είναι με πιο μικρή γλάστρα, στα 4 είναι με μεγάλη γλάστρα. Η ποικιλία που έχουμε είναι αυτές που γίνονται μπάλα, δηλαδή γίνονται στρόγγυλα τα φυτά και φυτεύονται κατεξοχήν στην περιοχή μας. Μπορούν να παραμείνουν και στη γλάστρα, στο μπαλκόνι μας έξω, όπως σας είπα, ή και να μητευθούν ακόμα και στον κήπο. Δηλαδή δεν παγώνει το χρυσάνθημα, ειδικά όταν είναι στον κήπο, ακόμα περισσότερο δεν παθαίνει τίποτα.